Επιστρέψαμε να ευχαριστήσουμε πριν προχωρήσουμε τον Αλέξη τον Ιχολίτη μας, ο οποίος κάνει πράξη ό,τι του πούμε. Ζητάμε τραγούδια όμορφα. Μας κάνει όλα τα χατήρια. Έτσι. Πραγματικά τον ευχαριστούμε. Επιμελείται και τη μουσική, εκτός από τον ήχο μας. Είναι λίγο πειραχτήρια, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε όμορφα όμως. Κυλάει πολύ όμορφα σήμερα η μέρα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέλιο Καλαϊτζάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να εκθέσουμε κάποια πράγματα και να γνωριστούμε καλύτερα. Αυτό θέλουμε εμείς, να γνωριστούμε καλύτερα. Θα έχουμε την ευκαιρία. Είστε. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακροημέρευση, εύχομαι. Μακροημέρευση. Ευχαριστούμε. Είστε οδοντίατρος, εγώ αυτό ήθελα να πω. Χειρουργός. Ακριβώς. Το έκανα πρόβλημα σωστά τον τόνο. Και υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την κυρία Σχιναράκη. Στο Ηράκλειο να αξίζει η παράταξη. Ηράκλειο να αξίζει. Ακριβώς. Πού θα θέλατε να πάμε τη συζήτηση? Λοιπόν, ξεκινήσουμε από τα βασικά. Εμπειρία στα κοινά έχετε? Έχω, εννοείται. Είμαι από το 2011 δημοτικό σύμβουλο σε δύο θητείες στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Στην πρώτη θητεία ήμουν και πολιτικός προϊστάμενος στις κοινωνικές υπηρεσίες. Στη δεύτερη θητεία που ξανασυμμετείχα, είχα την ευτυχή συγκυρία τέλος πάντων να με εκλέξουν σαν πρώτο σε σταυρούς προτίμησης στο συνδυασμό μου. Επομένως είναι μια ενασχόληση η οποία κρατάει, ας πούμε, γύρω στα 9 χρόνια πλέον. Και γενικώς είναι ένας χώρος ο οποίος μου αρέσει αρκετά. Η ιδέα να ασχοληθείτε με το χώρο αυτό υπήρχε και από πιο πριν τα 9 χρόνια? Θα σας πω. Κυρία Σουλιωτάκη, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι πάντα ένα μέρος του χρόνου μου να τον αφιερώνω στα κοινά. Με την ευρεία έννοια κοινά. Είτε λεγόταν μαθητικά χρόνια, είτε λεγόταν φοιτητικά χρόνια, είτε λεγόταν αργότερα όταν είχα πάει στο στρατό και ήμουνα στο Κόσοβο, όπου παρασημοφορήθηκα με το μετάλλιο της τιμής για το οποίο είναι για την ειρήνη και τους ειρηνευτικούς σκοπούς και τη φιλανθρωπία. Συν το γεγονός ότι αργότερα ασχολήθηκα σαν παράγοντας στον τομέα του αθλητισμού στον Εργοτέλη, μέσα στο Δέλτα Σίγμα και σαν πρόεδρος της γυναικείας ομάδας, στο Δέλτα Σίγμα του ΠΑΟΚ Κρουσόνα σαν αντιπρόεδρος. Γενικώς, αυτό που λέμε πέρα από το εγώ το εμείς, προσπαθώ να το κάνω. Θα σας πω συμπληρωματικά ότι προέρχομαι από μια οικογένεια που οι δύο μου αδερφές, η μία εξ αυτών είναι και πρόεδρος σε ένα αρκετά καλό φιλανθρωπικό σωματείο, το Φιόγκο Αγάπης. Αχ, το γνωρίζουμε. Ναι, και η σύζυγός μου συμμετέχει ενεργά όσο μπορεί, γιατί είναι και γιατρός και επομένως ο χρόνος είναι λίγος, γιατί έχουμε και τρία παιδιά. Και παρεπιπτόντως, αυτή την περίοδο ετοιμάζουν στο αεροδρόμιο τον Νίκος Καζαντζάκης, ετοιμάζουν ένα νέο παιδότοπο εκεί πέρα, το οποίο όποιοι πηγαίνουν έρχονται θα τον δουν, θα τον απολαύσουν. Τέλος πάντων, θα ήθελα να σας πω ότι όπου κοιτάξω γύρω μου, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν στον οικογενειακό μου περίγυρο. Επομένως, δεν θα μπορούσα να λείψω από αυτό κι εγώ. Είναι ένα πάθος το οποίο συνεχίζετε να ακολουθείτε. Και μόνο σε καλό μπορούμε να πούμε ότι βγαίνει σε κάποιον που ασχολείται χρόνια. Είναι αλήθεια αυτό. Επιλέξατε αυτή τη στιγμή την κυρία Σχιναράκη. Ναι. Επιλέξατε, σας επέλεξε. Και γιατί? Θα σας πω. Η πρώτη μου θητεία, θα το ξεκινήσω λίγο πιο πίσω. Η πρώτη μου θητεία στα κοινά το 2011. Εγώ ζήτησα να πάω στον κύριο Ρούσο Κυπριωτάκη, ο οποίος είναι ένας από τους, θεωρώ, από τους καλούς αυτοδιοικητικούς σε επίπεδο Κρήτης. Συζητήσαμε, εγώ πήγα και του χτύπησα την πόρτα, και όσοι είναι αυτοδιοικητικοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να φτιάξουν ένα συνδυασμό, καταλαβαίνουν πόσο σπάνιο είναι αυτό. Τώρα πλέον, επειδή έχω κατασταλάξει και επειδή γνωρίζω από αυτοδιοίκηση και επειδή γνωρίζω ποιος πραγματικά μπορεί να φέρει τον τόπο σε λίγο καλύτερη μοίρα, και γενικώς επειδή έχω εμπιστοσύνη στη γυναίκα και στο γυναικείο μυαλό. Μπράβο, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούσατε. Συν το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει πραγματικά καθαρό πολιτικό μητρό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σκιές, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα μελέρωνε, δεν θα υπήρχε κάποια υπόνοια ότι κάποιος παράγοντας, κάποιος κομματικός μηχανισμός θα την στήριζε, και εγώ αυτούς τους ανθρώπους θα ήθελα να υπηρετώ για να μπορέσουμε να προσφέρουμε την επαύριο με καθαρό μέλλον
στο Ηράκλειο. Και με το αντίστοιχο πάθος. Γιατί, ακριβώς. Γιατί έχουμε δει τι συμβαίνει όταν εμπλέκονται. Θα ήθελα, είχαμε πει ότι τα συζητήσαμε προσωπικά, αλλά θα ήθελα να πω και κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είδαμε στο Ηράκλειο τι συμβαίνει όταν. Τι πληγές ανοίγονται όταν υπάρχουν τα κόμματα άμεσα σε αυτοδιοικητικά σχήματα. Αφήνουν πληγές. Και οι πληγές αυτές κολυσιεργούν και το έργο. Επομένως, χαίρομαι πολύ που ανήκω σε έναν συνδυασμό ο οποίος σχηματίζεται από άτομα τα οποία είναι άτομα όπως όλοι μας. Άνθρωποι της γειτονιάς, άνθρωποι του μόχθου. Δεν είναι απαραίτητο να είναι επιστήμονες με πτυχία ντοκτορά. Είναι και αυτοί, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους την αυλή τους, τη γειτονιά τους, το πάρκο που πάνε και παίζουν τα παιδιά τους. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα αναπτυξιακό όραμα, το οποίο εμένα πολλές φορές με συγκινεί όταν τους ακούω. Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία με κάνανε να επιλέξω την κυρία Σχηναράκη και το Ηράκλειο να αξίζει. Σας αποπνέει η εμπιστοσύνη, θα λέγαμε. Και σε περίπτωση που εκλεγείτε, θα είναι και η πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Ηρακλείου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, κυρία Τέλειο. Αυτό είναι η αλήθεια. Έχω δει γυναίκες οι οποίες είναι πολύ καλές μανάδες, περισσότερες. Έχω δει γυναίκες σύζυγος εξαίρετες. Έχω δει επαγγελματίες που διαπρέπουν. Έχω δει δημοσιογράφους και άνθρωποι οι οποίοι είναι στην τηλεόραση που διαπρέπουν. Και έχω δει και αρκετούς πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς να είναι γυναίκες. Επομένως, δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας που απλά δεν ήρθε ακόμα στο Ηράκλειο. Οπότε σας ικανοποιεί και ο φετινός ρόλος της γυναίκας στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Προφανώς. Άλλωστε, εγώ σαν Καλαϊτζάκης Στέλιος, σαν με την επαγγελματική οντότητα που έχω, με την αυτοδιοικητική οντότητα που έχω και την οντότητα που έχω σαν γονιός και σαν σύζυγος, έχω ανάγκη την άλλη άποψη. Με εντριγκάρει το γεγονός να ακούσω την άλλη άποψη με επιχειρήματα και να καθοδηγήσουν πράγματα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα για το Δήμο Ηρακλείου μόνο, αλλά μιλάμε για ένα κόσμο ολόκληρο. Για ένα κόσμο ολόκληρο ο οποίος έχει ανάγκη το άλλο 60 ή 55%. Αυτό είσαστε, έτσι. Επομένως, συνήθως αυτό μένει λίγο στην άκρη και πάμε εμείς στα αρσενικά. Καλό είναι να έρθετε κι εσείς τώρα και να ακούσουμε τη γνώμη σας και να αποφασίσετε κιόλας. Η κυρία Σχηναράκη όμως είναι μια γυναίκα η οποία έτσι κι αλλιώς έχει ένα μεγάλο παρελθόν στην πολιτική, δεν είναι χθεσινή. Και δεν σημαίνει ότι επειδή δεν υπηρέτησε ως δήμαρχος, δεν έχει μια ιστορία έτσι που. Νομάρχης. Mm-hmm. Νομάρχης. Ναι. Ήταν πριν νομάρχης. Και όχι μόνο νομάρχης, και ως βουλευτής. Λοιπόν, είναι ένα πρόσωπο που έχει εμπνεύσει εσάς. Εσείς όμως. Ναι. Τι θα μπορούσατε να πείτε ότι είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει και εμπνέεται τον κόσμο για να ακολουθήσει και να στηρίξει? Θα σας πω αυτό που έζησα στη θητεία μου σαν δημοτικός σύμβουλος. Καταρχήν ακούω. Μ' αρέσει να ακούω. Μ' αρέσει να ακούω, δηλαδή την εκπομπή σας φαντάζομαι θα την παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πρώην συνεργάτες. Κοινωνικοί λειτουργοί, άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονταν με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Με αυτούς τους ανθρώπους καταφέραμε και καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι ισότιμα και συζητήσαμε πράγματα τα οποία οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι μόνο αυτό που παραλάβαμε σαν πρόγραμμα, είτε λέγεται παιδική σταθμή με τα βάουτσερ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε βοήθεια στο σπίτι, είτε καπή, είτε κήφη. Στο 2019 επιτέλους πρέπει να επικαιροποιηθεί ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών, επιτέλους. Δεν μπορεί να σταματάει και να περιορίζεται ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών σε ένα τομέα όπως λέγεται καπί, λίγο μια σακούλα, λίγο μια περίθαλψη, λίγο αυτό. Δεν είναι κακά αυτά, σίγουρα, και όταν γίνονται ας πούμε μια προσοχή και να υπάρχει ας πούμε χωρίς να το καταλάβουν και πολύ πολύ να βοηθάς έναν συνάνθρωπο, αυτό είναι πολύ καλό και το χειροκροτάμε όλοι. Όμως, η επικαιροποίηση για μένα σημαίνει να μπορέσεις να δώσεις όχι μόνο τα αγαθά για να ζήσει ένας άνθρωπος, αλλά και για να ονειρευτεί. Για να ονειρευτεί ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται μόνο το φαγητό. Και το λέω βαθιά και το πιστεύω. Άλλοι άνθρωποι μου το μάθανε, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις μονάδες και είναι αυτό η ανάγκη. Το να δώσει έναν άνθρωπο ελπίδα να ζει. Παράδειγμα, παρένθεση. Ας πούμε, στο δίκτυο υφαντικής τέχνης που είχαμε φτιάξει στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, το οποίο πήραμε αργαλιά από αποθήκες, τα φτιάξαμε, βρήκαμε γυναίκες οι οποίες γνωρίζανε από αργαλιό, γιαγιάδες, τους δώσαμε ρόλο και φύγανε από το σπίτι και νιώσανε πάλι χρήσιμες.
Και ήρθαν νέες κοπέλες, οι οποίες αυτές οι νέες κοπέλες, αυτή τη στιγμή κάποιες από αυτές βγάζουν ένα μεροκάματο. Δεν λέω ότι ο Δήμος πρέπει να είναι υπεύθυνος για να βρει δουλειά σε κάποιον άνθρωπο. Πρέπει όμως να συμμετέχει σε αυτή την ελπίδα κάποιος άνθρωπος να πάει λίγο-λίγο πιο πέρα και να ονειρευτεί το αύριο, αφού βέβαια πρώτα του έχει καλύψει κάποιες βασικές ανάγκες. Θα ήθελα να σας πω εδώ κάτι. Κατά τη γνώμη μου, κι άλλος ένας λόγος ο οποίος θα ήθελα να είμαι στο πλάι της κυρίας Σχιναράκη σαν μελλοντική δήμαρχος, είναι ίσως και ο πιο σημαντικός. Κυρία Τέλειου, δεν ξέρω αν έχετε παιδιά. Αν δεν έχετε παιδιά, ελπίζω να αποκτήσετε. Όμως, όταν κοιτάξεις τα παιδιά σου στα μάτια, έχω τρία παιδάκια. Το πιο μικρό είναι τώρα 4 μηνών. Επομένως, τις επιλογές μου τις κάνω πάντα σκεπτόμενος τα παιδιά μου και ξέρω ότι το ένστικτο και το ταλέντο υπάρχουν, αλλά μπορείς να το διαμορφώσεις. Ρόλος στη διαμόρφωση ενός ανθρώπου και μιας προσωπικότητας παίζει ο γονιός. Αλλά πέρα από το γονιό, παίζει η παιδεία. Ο Δήμος, ο κάθε Δήμος, όχι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, εθελοτυφλεί. Ο κάθε Δήμος εθελοτυφλεί στις δυνατότητες που έχει και του παρέχει. Και ο Καποδίστριος, ο Καποδίστριας, και ο Καλλικράτης, και ο Κλισθένης. Φαντάζομαι ένα Δήμο ο οποίος θα μπορούσε να πάει ο Δήμος, όχι απαραίτητα ο Δήμαρχος, να πάει ο Δήμος στο σχολείο και να αναζητήσει παιδιά οι οποίοι να τους μάθει τι σημαίνει αυτοδιοίκηση, να τους μάθει τι σημαίνει Δήμος, να τους μάθει τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις και όχι να κλείνουμε τα μάτια μας, γιατί μέσα από αυτά τα παιδιά αύριο το πρωί θα είναι κάποιος αυτοδιοικητικός, θα είναι κάποιος Δήμαρχος, θα είναι κάποιος ενδεχομένως Πρωθυπουργός. Είναι το αύριο. Τους βοηθήσουμε και ας πάμε λίγο-λίγο το Δήμο λίγο πιο πέρα από τα όρια που έχουμε μάθει. Λακκούβα, δρόμος και οτιδήποτε και νερό. Καλό είναι αυτό, σωστό είναι η καθημερινότητα, αλλά λίγο πιο οραματική σκέψη. Μακάρι, σας το ευχόμαστε. Ας ευχηθούμε να γίνει πραγματικότητα και αυτή η σκέψη κάποια στιγμή. Να μην μείνουμε λοιπόν στη Λακκούβα και η Λακκούβα πιστεύω και αυτή πρέπει να σου. Όλοι έχουμε πέσει μέσα. Καλώς πάντων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα ταξιδέψουμε τώρα λίγο πέρα από το Ηράκλειο. Θα πάμε στη Γαλλία. Α, ορίστε, για εσάς το έκανα. Θέλετε ταξίδι και εκδρομούλα. Πάμε να δούμε λίγο ένα πολύ όμορφο βίντεο.